ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται στη μάχη του αμνοερυφίου, έτσι, διότι από την απόφαση του Υπουργείου να το βάλει στο καλάθι του Πάσχα υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και τώρα είναι η σειρά των κρεοπολών να τους ακούσουμε. Έχουμε τον αγαπητό τον Ταγκαλίτο συνάδελφο, ο οποίος βρίσκεται εκεί με τον κύριο Θεόδωρο Ρούσο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των κρεοπολών. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλό μεσημέρι, ακριβώς βρισκόμαστε στο Κρεοπολείο μαζί με τον κύριο Πρόεδρο. Να πούμε ότι χθες έγινε ένα ψήφισμα από την Ένωση Κρεοπολών Αθηνών Αττικής, που ένα κομμάτι του ψηφίσματος αφορούσε το καλάθι του Πάσχα, το οποίο έκανε πρεμιέρα εχθές. Ο κύριος Ρούσος θα μας μιλήσει πιο αναλυτικά για το πώς τους επηρεάζει αυτό το καλάθι, το καλάθι του Πάσχα, στις επόμενες μέρες που ο κόσμος τώρα, ξεκινάει και ψωνίζει. Η πρόθεση του Υπουργείου, καλό μεσημέρι, είναι ουσιαστικά να δώσει κάποιες καλύτερες τιμές και βάζει στο καλάθι τα αμνοερήφια στην τιμή κάτω των 10 ευρώ. Τώρα καταλαβαίνω ότι κι εσείς έχετε τα δικά σας κόστη έξοδα, αλλά για πείτε μας τώρα πώς μπορεί ουσιαστικά ένας καταναλωτής να προμηθευτεί και ποιότητα για τον Νοβελία φέτος στο τραπέζι, αλλά να μην το πληρώσει και τόσο ακριβά να μπορέσει να αγοράσει. Κοιτάξτε να σας πω. Σίγουρα, εάν θα έρθει σε ένα συνοικιακό κρεοπωλείο, θα πάρει σίγουρα ποιότητα στην πιο προσιτή τιμή που μπορεί να βρει στην αγορά. Τώρα, όσον αφορά το θέμα στο ψήφισμα που κάναμε εμείς εχθές που είχαμε στη Γενική Συνέλευση, επειδή προημερών ο ίδιος ο Υπουργός είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα βάλει αρνί και κατσίκι στο καλάθι του Πάσχα, ξαφνικά το έχει βάλει τώρα μέσα με τιμές οι οποίες είναι πολύ χαμηλές, τις οποίες εμείς αγοράζουμε, ενώ αυτή τη στιγμή πωλείται η Ρουσό, στα μεγάλα καταστήματα. Πόσο θα το δίνετε, πόσο θα το δώσετε φέτος το αρνί και το κατσίκι? Αυτή τη στιγμή ολόκληρο το δίνω, αυτή τη στιγμή εγώ 12,5 ευρώ το κιλό το αρνί. 12,5 ευρώ είναι η καλύτερη τιμή που μπορείτε εσείς αυτή τη στιγμή να προσφέρετε, γιατί πολλοί συζητούν να κάνετε κι εσείς ένα δικό σας καλάθι κρεοπόλες και να δώσετε κάποιες έτσι πιο οικονομικές λύσεις. Όσο και οικονομικό να γίνει, το 12,5 ευρώ δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Στις τιμές δηλαδή που έρχεται αυτή τη στιγμή στα χέρια μας που αγοράζουμε, ελληνικό αρνί γάλακτος, ελληνικό κατσίκι, ελληνικό αρνί, ντόπιο βέβαια. Θέλω να ρωτήσω. Μιλάμε με τους παραγωγούς και εκείνοι είναι. Ορίστε. Όχι, ολοκληρώστε παρακαλώ, ολοκληρώστε. Και με τους παραγωγούς που μιλάμε, εντάξει, υπάρχει μια έλλειψη στο αρνί. Κατσίκι υπάρχει αυτή τη στιγμή περισσότερο. Σίγουρα ο κόσμος υπάρχει για να ψωνίσει, αλλά όταν ακούει στις αρχές ότι θα φτάσει και τα 18 και τα 19 ευρώ, ξαφνικά μπαίνει στα 10 ευρώ τώρα μέσα στο σούπερ μάρκετ, όλο αυτό έχει τρομοκρατήσει τον κόσμο και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Ορίστε. Πέρυσι πόσο το πουλούσατε? Πέρσι ήταν στα 11 ευρώ. Στα 11 ευρώ. Ξέρετε κάτι, θέλετε λίγο να ακούσετε νωρίτερα ο αγαπητός, ο Ταγκαλής, ρώτησε τον κόσμο. Και να ακούσουμε τι μας είπαν, πόσο θα μπορέσουν φέτος να ανταπεξέλθουν και πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν για να υπάρχουν τα πάντα πάνω στο πασχαλινό τραπέζι. Για πάμε να το δούμε. Από πού θα ψωνίζετε, βαρβάκιο, σούπερ μάρκετ, λόγω του καλά. Βαρβάκιο. Γιατί? Πιστεύω ότι έχει καλύτερες τιμές. Από πού θα πάρετε αρνί? Από εδώ θα πάρω. Μάλλον από σούπερ μάρκετ που το έχει φτηνότερα. Θα δούμε και στο σούπερ μάρκετ τι τιμή θα έχω. Ψώνισα από εδώ. Είναι πιο φτηνά από το σούπερ μάρκετ. Από σούπερ μάρκετ και στην γειτονιά εκεί πέρα. Και κανένα κατσίκι θα πάρω. Προτιμώ από εδώ, ξέρω εγώ. Από πού θα ψώνισετε αρνί φέτος? Δεν ξέρω. Ακόμα. Από εδώ ψώνιζω πάντα. Από εδώ. 9 ευρώ λέει το έχει το αρνί και 12 ευρώ κάπου δει το κατσίκι. Ήρθα να δω κάτι τιμές πόσο πάνε. Κάθε χρόνο και πιο ακριβά. Πέρυσι ήταν πιο φτηνά. 10 ευρώ το κιλό θα έχει το αρνί. Πιστεύουμε να μειωθεί η τιμή, δεν ξέρω τώρα τι. Και από εβδομάδα περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο να έρθει να ψωνίσει. Οι τιμές, παιδιά, είναι ίδιες με πέρσι.
Λοιπόν, ο κόσμος κάνει και έρευνα αγοράς και ψάχνει έτσι πιο συμφέρουσες τιμές, κύριε Ρούσο. Σε εσάς έχει κινηθεί ήδη? Σαφώς και κάνει έρευνα αγοράς. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να ξέρει την ποιότητα του αρνιού που πουλάει το κάθε σημείο πώλησης κρέατος. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε όλο το χρόνο να κοιτάξουμε τον πελάτη μας κατάματα. Ξέρει, έρχεται και ψωνίζει, μας ξέρει πλέον με το μικρό μας όνομα και εμπιστεύεται το κρεοπωλείο της γειτονιάς. Σε σχέση με πέρυσι, κύριε Ρούσο, μπορείτε να μας πείτε, είναι πιο συγκρατημένοι οι καταναλωτές? Δηλαδή, μήπως αγοράσουν μικρότερη ποσότητα? Πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, φέτος η αλήθεια είναι ότι είναι, σας είπα, τρομοκρατημένος ο κόσμος και είναι δύσκολο για αυτούς να αποφασίσουν στις ποσότητες που θα πάρουν. Δεν ξέρουν αν το αρνί την άλλη εβδομάδα θα έχει 12-13 ευρώ, αν θα έχει 9 ευρώ, αν θα έχει 11 ευρώ, αν θα έχει 14. Πιστεύετε ότι μπορεί να πέσουν και λίγο οι τιμές και ο κόσμος περιμένει που θα διαμορφωθούν? Αυτό ευχόμαστε και εμείς, να είναι οι τιμές πιο χαμηλές, γιατί εμείς δεν κοιτάζουμε την κερδοφορία αυτές τις μέρες. Κοιτάμε να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη μας που τον έχουμε όλο το χρόνο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, αγαπητέ. Ευχαριστώ.